Συνέλληνες μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, να παίρνουν τα πράγματα στη θέση τους. Σας έχω ξαναπεί ότι η δύναμη είναι δικιά σας, είναι τεράστια τώρα, μας ξέρουν και οι πέτρες. Η δύναμή μας είναι αυτός ο αρνητισμός και όλη αυτή η προπαγάνδα που κάνουν σε βάρος της Αιγίνος Συνέλευσης και δι του Αρτέμις Σόρα, του Πρόεδρου. Καλά κάνουν, αυτή είναι η δύναμή μας, θα πρέπει να την πάρετε αυτή τη δύναμη τώρα. Σας γνωρίζουν όλοι, σας ξέρουν και οι πέτρες και με ξέρουν και θα πρέπει να βγείτε έξω με τα πανό σας, με τα προσπέκτους, με την εφημερίδα μας, να γίνει γρήγορα η έντυπη εφημερίδα. Να γίνουν μέλη όλα τα μέλη σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη ώστε να διαδοθεί η εφημερίδα αυτή, η οποία θα έχει 20, 25, 28, φύλλα 30, δεν ξέρω πόσα θα έχει, κανονική εφημερίδα, και θα έχει μέσα όλα τα στοιχεία, θα είναι ένας οδηγός, ένας μπούσουλας, να δούνε όλοι τα παγκόσμια ταμεία, τον πλούτο, τις αποφάσεις, να δούνε τη γενοκτονία, να δούνε όμως και τη μεγάλη δυναμική, την Αιγίνο Συνέλευση, την παλαιγενεσία του έθνους, την ελληνικότητα, την πραγματική μας ιστορία, και αυτό θα ανανεώνεται και θα πουλιέται κιόλας δηλαδή εφημερίδα, να ενημερωθούν όλοι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα προδοτικά σκυλιά, Καλαγερόπουλος, Βίκη Χαραλάμπους, Βασίλης Θοδωρόπουλος και Σία με συνεργάτες, οι οποίες θα τους δούμε όλοι ποιοι θα είναι και θα εμφανιστούν, που τώρα εμφανίζονται σιγά σιγά, αλλά βγάζουν και τον πραγματικό τους εαυτό, το μίσος. Αυτό το τεράστιο μίσος που είχαν μέσα τους, που ήταν κρυμμένο και το βγάζουν όλοι μαζί, μαζί με τους συνεργάτες, μας βοηθάει να δούμε τον πραγματικό εαυτό, αλλά και το τι φίδια, τι δαίμονες είχαμε μέσα και δεν το βλέπαμε. Αλλά και πώς κάποιος μπορεί να γίνει τόσο μεγάλος αποστάτης, τόσο μεγάλος σκοτεινός δαίμονας και να πολεμάει τους πάντες και τα πάντα με αυτούς που έφαγε, με αυτούς που ήπια, με αυτούς που γέλασε και με αυτούς που γέλαγε μέχρι τελευταία. Εκείνο που θέλω να πω είναι να τρέξετε γρήγορα σε όλα τα κανάλια που μας βρίζουν με επιστολές, με εξώδικα, να αποκαταστήσουν την αλήθεια οι καναλάρχες. Φυσικά να επιπλήξετε τους δημοσιογράφους που λένε ψεύδι για μας, αποκρύπτουν την αλήθεια αλλά την αντιστρέφουν και κάνουν τεράστια αντινόηση κακό σε εμάς. Ωστόσο όμως μας κάνουν πάρα πολύ καλό να τους πιέσετε, να τους στύψετε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Μιμίδης, ο Βασίλης Θοδωρόπουλος, ο γραμματέας, ο προσωπικός μου που τον έβαλα και γραμματέα και σύμβουλο στο φορέα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε ένα συμβόλαιο με τον Θέμο Αναστασιάδη. Θέλω να ξέρετε ότι με πολλά κανάλια είχαμε συμβόλαιο και έχω και με κανάλια μερικά κρυφά συμβόλαια από παλιά. Θα δω πώς θα τα χρησιμοποιήσω, αν και δεν με παίζουν γιατί μου λένε καλύτερα να μας σκοτώσεις παρά να σε παίξουμε. Έχω με εταιρείες παραγωγής ώρας που είχα αγοράσει παλαιότερα, το οποίο τώρα δεν με παίζουν. Όμως, αυτό που θα πω είναι ότι ο Αναστασιάδης, ο Θέμος, τότε που είχε βγει το θέμα και μας έπαιρνε τηλέφωνο από το Ε, η Τατιάνα και ο Ευαγγελάτος πάρα πολλές φορές. Χιλιάδες φορές με έχει πάρει ο Ευαγγελάτος να βγω στο δελτίο ειδήσεων να μιλήσω. Του είπα ότι είναι γελίος πόσες φορές. Του είπα ότι δεν μπορεί να βγάλει εμένα, δεν έχει τη σοβαρότητα να βγάλει εμένα μια εκπομπή. Του είπα ότι είναι εγκάθετος και ιδιαίτερα σε μένα πολύ αρνητικός, με αποτέλεσμα ότι επιτελεί αποστολή και δεν μπορεί να με βγάλει. Με παρακάλαγε. Η Τατιάνα ειδικά όμως, ιδιαίτερα μια δόση την οποία της έκλεισα ραντεβού, ότι θα βγω στην εκπομπή της παλαιότερα, έτσι. Γύρω στις 6-7 μέρες, 8 πριν βγω στον Αναστασιάδη. Βεβαίως υπήρξε ραντεβού με την Τατιάνα Στεφανίδου να βγω στην εκπομπή της, η οποία όμως ήταν για την επόμενη μέρα. Μεσολάβησαν όμως 3 κανάλια και με πήραν 3 μεγάλες εκπομπές τηλέφωνο να παρουσιαστώ αποκλειστικά. Από τις 3 αυτές εκπομπές επέλεξα το Θέμο τον Αναστασιάδη, διότι ο Θέμος ο Αναστασιάδης, μιλήσαμε αρκετή ώρα στο τηλέφωνο, μου πρότεινε να μην βγω στην Τατιάνα επειδή είναι κοτσομπολίστικη και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Κοτσομπολίστικη και καθόλου επίπεδο η εκπομπή. Και μου είπε ότι θέλει να κάνει πρεμιέρα της χρονιάς στην εκπομπή του. Το όλα ξεκόλα, κάπως έτσι το λένε. Η αλήθεια είναι ότι έκανα μια συμφωνία μαζί του, το οποίο έστειλε συμφωνητικό στον πολιτικό φορέα. Το συμφωνητικό μου λέει έτσι και βγεις σε μένα, μου λέει και δεν βγεις πουθενά αλλού,
Εγώ, κύριε Σόρα, θα σε παίξω άλλες 2 φορές στην εκπομπή μου και θα σε παίξει η εφημερίδα μου το πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο. Θα σε παίξουμε 2 πρωτοσέλιδα υποχρεωτικά και θα σε παίξουμε και στο site μας συνέχεια με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή ήταν η συμφωνία που έκανα με το θέμα τον Αναστασιάδη για να κρατήσει την αποκλειστικότητα και να την τηρήσω την αποκλειστικότητα. Την τήρησα την αποκλειστικότητα εγώ. Ήρθε ένα συμφωνητικό στον πολιτικό φορέα στη Δάφνη, το οποίο το παρέλαβε ο γενικός μου γραμματέας Βασίλης Θοδωρόπουλος. Συνέλληνές μου, ο Θοδωρόπουλος κρατάει αυτό το συμβόλαιο. Η κεντρική, όταν εγώ εγκλωβίστηκα και μπλοκαρίστηκα, δεν το αξιοποίησε. Φυσικά, με τόσο καθεστωτήλα, με τόση καθρίλα, με τόση γελιότητα και δολιότητα που έβγαλαν αυτά τα προδοτικά σκυλιά, δεν το χρησιμοποίησαν. Σας το δηλώνω στον αέρα, υπάρχει συμφωνητικό με το Θέμο Αναστασιάδη για άλλες 2 εκπομπές του, για να παίζουμε συνέχεια στο site του πρώτο θέμα και να κάνουμε 2 πρωτοσέλιδα στο πρώτο θέμα. Το οποίο αυτό το συμβόλαιο το έχει ο Βασίλης. Εάν δεν το έχει παραδώσει στην κεντρική, παρακαλώ να η κεντρική να το παραλάβει, ο Βασίλης ο Θεοδρόπουλος να το παραδώσει όπως πρέπει να παραδώσει όλα τα στοιχεία, για να δούμε ή θα κινηθούμε νομικά ή να πάτε στο θέμα, να βγείτε μια επιτροπή και να αρχίσει να βγάζει τα θέματα μας όπως πρέπει. Γιατί είναι ένα συμβόλαιο το οποίο εγώ το τήρησα, του έδωσα αποκλειστικότητα, δεν βγήκα στην Τατιάνα, η Τατιάνα θύμωσε πάρα πολύ και μετά με έσκιζε συνέχεια. Είπε ότι ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό, να μου κλείσει ραντεβού και να μην έρθεις. Εγώ της είπα κάνω ότι γουστάρω και δεν θα έρθω. Θύμωσε υπερβολικά. Της πρότεινα να βάλει ξύδι, θα της περάσει. Λοιπόν, και αυτή είναι η συνέχεια. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Ελληνοσυνέλευση και ο προδότης να παραδώσει το συμβόλαιο αυτό και ό,τι άλλα στοιχεία έχει. Σαφώς ο Παπαδάκης να εκμεταλλευτεί το γεγονός που έχει πει ο ίδιος και δεσμεύομαι, λέει ο ίδιος, ότι εάν η δικαιοσύνη αποφανθεί, εγώ θα παίζω όλος ο αντένας και η εκπομπή μου θα παίζει Αρτέμις ώρα και τα 600 δις. Όλα αυτά τώρα, ακόμα και με διαδήλωση στο σταθμό του, να σπάσουν όλα αυτά τα κάστρα, οι γελιότητες τις έχουν πει, αυτοί είναι άνανδροι, αυτοί είναι εκτός διαδικασίας, εκτός συμφωνίας, δεν σέφονται τι λένε, δημόσια τα έχουν πει αυτά, να βρείτε την εκπομπή αυτή, να βγει στον αέρα, να βγαίνουν συνέχεια όλα, όλα τα στοιχεία και όλο το δίκιο μας. Να μην αφήσετε καμία ευκαιρία σε κανέναν και τίποτα. Να τρέχετε πάντα στις διαδικασίες αυτές, διαδηλώσεις παντού, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όλες τις επάλξεις, με δύναμη, σκοπό, στο στόχο, στη μεγάλη απελευθέρωσή μας. Η νίκη είναι δική μας, αυτοί το ξέρουν, αυτό φοβόνται, να το μάθετε κι εσείς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.